Θα δώσω το λόγο εδώ στην πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης, την κυρία Ιωάννα Μελάκη, για να ρωτήσουμε και σε τοπικό επίπεδο ποια είναι η εικόνα που υπάρχει, γιατί είναι πανελλαδικά αυτά τα στοιχεία τα οποία ουσιαστικά μας έδωσε ο κύριος Λεχουρίτης. Κυρία Μελάκη, καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα στο σταθμό σας, καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα στους πληγμένους καταναλωτές. Να είσαστε καλά. Κυρία Μελάκη, υπάρχει ενδιαφέρον προς την Ένωση ανθρώπων οι οποίοι ζητούν βοήθεια εξαιτίας των υψηλών λογαριασμών? Βεβαίως, το πρόβλημα είναι πανελλαδικό και έχει πλήξει και τα νοικοκυριά της Κρήτης. Διότι δεν μπορούμε να πούμε ότι οι λογαριασμοί, ας πούμε, που κάποιος έπαιρνε, είχε γύρω στα 200 ευρώ και τώρα του έρχεται 800. Μιλάμε για διμελή οικογένεια, για γερόντων και όλα αυτά. Μην μπούμε σε πιο μεγάλα που έχουμε και 3.500 ευρώ, πάλι για οικογένεια, δηλαδή έχουμε αυτό το θέμα. Υπάρχει ενδιαφέρον ακόμα, κυρία Μελάκη, υπάρχει ακόμα και ενδιαφέρον ή έχουν τεθεί ερωτήματα σχετικά με το αν οι άνθρωποι μπορούν να κινηθούν ίσως και νομικά? Εμείς εκείνο που τους ενημερώνουμε και τους καθοδηγούμε είναι να δούνε πρώτα τη σύμβασή τους, τι έχουν υπογράψει. Βεβαίως και κάποιοι που έχουν υπογράψει λαθασμένα και έχουν αποδεχτεί κάποιους καταχρηστικούς όρους, και σε αυτούς τους λέμε ότι μπορούν να κάνουν μια άρνηση των όρων που υπογράψουν λόγω αμάθειας, λόγω του ότι ο πάροχος έπρεπε να τον ενημερώσει λεπτομερώς και όχι να του αυτό το περίεργο που έχει κάνει η αρχή, ας πούμε, η ΡΑΕ, και έχει γίνει νόμος και έχει γίνει ειδικό, ας πούμε, που μας έχουν παγιδεύσει ότι ο πάροχος μπορεί μονομερώς μετά από 6 μήνες να σπάσει το συμβόλαιο. Είναι θέματα που εμείς αυτό θέλουμε. Δηλαδή θέλετε να πείτε, κυρία Μελάκη, συγγνώμη. Δεν βάζουμε σε έξοδα. Μισό λεπτό, κυρία Μελάκη, ένα λεπτό. Διότι θέλω να το καταλάβω και θέλω να το καταλάβω με όλοι μας. Λέτε λοιπόν ότι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να αντιδράσει είναι αυτό που είπατε πριν από λίγο, εσείς τον συμβουλεύετε σαν Ένωση Καταναλωτών Κρήτης να υποβάλει μια αίτηση άρνησης, έτσι το είπατε? Αντίρρηση των όρων του συμβολαίου, ναι. Όσοι έχουν υπογράψει η ρήτρα αναπροσαρμογής. Ναι. Όσοι έχουν υπογράψει, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υπογράψει, δεν είναι στη σύμβασή τους και αυτοί βεβαίως κατευθείαν δικαιώνονται. Οι πάροχοι έχουν ήδη θορυβηθεί, όσοι έχουν κάνει άρνηση των όρων του συμβολαίου έχουν άμεσα δικαιωθεί, έχουν φύγει από αυτή την επιβάρηση. Καλό είναι, καλούμε όλους, να όσοι δεν γνωρίζουν να μπουν στο blog της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης και να πάρουν ένα υπόδειγμα πώς θα κάνουν τις αντιρρήσεις τους. Όσοι άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν να το κάνουν, μπορούν να έρθουν στην Ένωση ή να πάρουν τηλέφωνο από την Ένωση και η Ένωση αδαπάνως, γιατί αυτή η προσπάθεια γίνεται αδαπάνως σε μια κρίσιμη εποχή που έχουμε μείωση σε όλα, που έχουμε την αγορά να βράζει από την ακρίβεια. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να κάνει έξοδα επιπλέον ο καταναλωτής. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ βασικό. Πού μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας? Μπορεί να μπει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εκεί έχουμε οδηγίες. Μπορεί να μπει ακόμα και στο blog της Ένωσης που έχουμε αυτό το υπόδειγμα, περίπου ο καθένας το κάνει. Αλλά και εμείς, οποιοδήποτε θέλει, τον οδηγούμε και τον καθοδηγούμε όπως πρέπει, και ανάλογα ο καθένας είναι και άλλη περίπτωση. Μάλιστα. Διότι κάποιοι έχουν υπογράψει τους όρους, κάποιοι δεν έχουν υπογράψει τους όρους. Mm-hmm. Πρέπει mm-hmm. να τονίσουμε στον κόσμο ότι να μην, ας πούμε, τους αρέσουν αυτά τα παχυλάκια, οι υποσχέσεις και οι προσφορές που κάποιοι παρέχουν στην αρχή. Γιατί πραγματικά πρέπει να το ψάξουν. Και να μην δέχονται τηλεφωνικές, ας πούμε, προσφορές μεσημεριάτικο, την ώρα της που ο κόσμος είναι κουρασμένος από τη δουλειά του και αυτά. Να ζητάνε το συμβόλαιο, να ζητάνε να το διαβάσουν, και αν δεν μπορούν και όσοι μπορούν να μας το στείλουν στην Ένωση. Σήμερα υπάρχουν τα μέσα
Υπάρχει, ας πούμε, μπορεί να το σκανάρουν το λογαριασμό, μπορούν να σκανάρουν το συμβόλαιο και να μας το στείλουν σε email στην Ένωση και εμείς θα τους απαντήσουμε. Ώστε να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει, τι έχουν υπογράψει, θέλετε να πείτε, και να τους συμβολεύσετε τι θα πρέπει να γίνει. Υπάρχουν στοιχεία αυτή την ώρα, υπάρχουν δεδομένα για να δούμε ποιο είναι το ενδιαφέρον από πλευράς Κρήτης και πώς εμείς όλοι ως καταναλωτές λειτουργούμε με βάση αυτή την ακρίβεια, κυρία Μελάκη? Υπάρχουν, τουλάχιστον εμείς έχουμε, δηλαδή καθημερινά έχουμε οκλήσεις από κόσμο ο οποίος αγανακτεί, από κόσμος ο οποίος κλαίει. Ή αντί για να είναι χαρούμενος, τέλος πάντων και λόγω των γιορτών ήταν πιεσμένος, δεν μπορούσε καν να γιορτάσει, είναι θέματα. Κυρία Μελάκη, διάβασα τις προηγούμενες ημέρες μια είδηση. Κρατάω αυτή την πληροφορία από εσάς και από την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης για το πόσο κόσμος μπορεί να λειτουργήσει. Να φανταστώ ότι είναι δωρεάν όλοι αυτοί, και αν κατάλαβα καλά, κάπου το αναφέρατε, η προσπάθεια η οποία γίνεται από τη δική σας την πλευρά, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, δωρεάν είναι. Όσοι είναι μέλη της Ένωσης, είναι μέλη. Όσοι δεν είναι μέλη και θέλουν να γίνουν, γίνονται. Αν δεν θέλουν να γίνουν, δεν είναι υποχρεωτικό, δηλαδή, να γίνω μέλος για να σε βοηθήσω. Σε ωραία. Βοηθώ και χωρίς να είσαι μέλος. Ωραία. Υπήρχε μία είδηση που τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούσε. Κάποιος, αν ψάξει στο διαδίκτυο, θα τη βρει. Μιλάει για το πού βρίσκεται αυτή την ώρα το ιδιωτικό χρέος και τα χρήματα τα οποία θα πρέπει από την άλλη να εισπραχθούν. Υπάρχει στο κομμάτι αυτό, σε ό,τι έχει να κάνει με κατασχέσεις, πληστηριασμούς και όλα τα υπόλοιπα, τι εξέλιξεις υπάρχουν? Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο τα προηγούμενα, αν μη τι άλλο, χρόνια, από τη δική σας την πλευρά, είχατε κάνει τα πάντα όλα ώστε να υπάρχουν όλες εκείνες ή να γίνουν όλες εκείνες οι προσπάθειες για να βοηθήσετε κόσμο. Και τώρα γίνεται η προσπάθεια, αρκεί ο κόσμος να έρθει να μας καταθέσει το πρόβλημά του, που έχουν ήδη τα χρέη, έχουν πουληθεί και έχουν πάει σε ξένα χέρια. Τώρα εδώ στην Ελλάδα έχουμε εκπροσώπους, οι οποίοι βεβαίως πιέζουν και εκβιάζουν τον κόσμο, και έχουμε εμείς κάνει διάφορες επιστολές και γενικά καταγγέλουμε αυτό το γεγονός ακόμα και στον δικηγορικό σύλλογο, διότι κάποιοι κρύβονται κάτω από τη λέξη «είμαι δικηγόρος». Ποιο δικηγορικό σύλλογο, τι εννοείτε? Ποιο δικηγορικό σύλλογο? Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι αν κάποιος τους τηλεφωνεί και λέει ότι είναι δικηγόρος, να ζητήσουν τον αριθμό μητρώου του δικηγορικού συλλόγου για να το διασταυρώσουμε. Διότι δεν μπορεί ο καθένας υπάλληλος σε ένα γραφείο να λέει ότι, λέει ότι είμαι δικηγόρος. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή είναι παράνομο. Έχουμε κάνει ήδη εμείς καταγγελία και στο Υπουργείο και σε αυτές τις εταιρείες που βάζουν, ας πούμε, μπροστά τη λέξη δικηγόρος. Πιστεύω ότι ο κόσμος χρειάζεται βοήθεια, αλλά πρέπει να βγαίνει προς τα έξω. Σε ποιο δικηγορικό σύλλογο αναφέρεστε, αλλιώς, κυρία Μελάκη? Θα μοιραστούμε και εμείς τα νύχια μας, κυρία Μελάκη. Ο κόσμος πιέζεται, είναι εξαντιάντροποι αυτοί οι άνθρωποι. Φοβίζουν, εκβιάζουν ότι θα γίνει πληστηριασμός. Βεβαίως θα γίνει πληστηριασμός όταν δεν κάνουμε κάτι και έχουμε βάλει όλα τα έγγραφα κάτω από το χαλί. Βεβαίως θα γίνουν. Άμα όμως κάνουμε κάποιες κινήσεις, και εμείς έχουμε τα εργαλεία μας, να και εμείς πάμε στην αντεπίθεση και όχι να καθόμαστε και να νομίζουμε ότι θα γίνει το θαύμα. Μάλιστα. Δυστυχώς ζούμε δύσκολες εποχές. Ωραία. Δώστε μου μια παραπάνω βοήθεια για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, σας παρακαλώ. Είπατε ότι έχετε στείλει επιστολές προς τα αρμόδια Υπουργεία. Να φανταστώ το Υπουργείο Ανάπτυξης, διευκρινίστε το αυτό και επίσης. Εμείς πάντα, επειδή είμαστε. Περιμένετε, δεν ολοκληρώσα την ερώτηση. Γιατί κυρία Μελάκη. Είμαστε υπουργικός φορέας έτσι απλά. Είμαστε υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και Εμπορίου, και εκεί σίγουρα αναφερόμαστε
οτιδήποτε ενέργεια κάνουμε την κοινοποιούμε και σε αυτούς. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα ερώτημα. Επίσης πείτε μου, σε ποιο δικηγορικό σύλλογο απευθυνθήκατε και είπατε ότι πρέπει να κοιτάξουν λίγο και τι γίνεται με τα δικά τους τα μέλη, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο να διευκρινίζουν πράγματα? Προσπαθώ να σας ρωτήσω εδώ και πολλή ώρα. Έχουμε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, διότι εδώ με τους δικηγόρους της Κρήτης έχουμε απευθείας επαφή. Δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Δεν έχουμε συναντήσει δικηγόροι της Κρήτης να πιέζουν και να εκβιάζουν τον κάθε πολίτη. Αν μας συμβεί κάτι τέτοιο, βεβαίως θα ανταποκριθούμε, αλλά απλώς θέλουμε από τον κόσμο που μας ακούει να μην φοβάται, να αυτοί που επικοινωνούν μαζί του να παίρνουν στοιχεία, ποιος τηλεφωνεί, από πού τηλεφωνεί και το τηλέφωνό του. Και εμείς έχουμε τα εργαλεία τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε τον κάθε πολίτη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μελάκη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Καλημέρα και σε εσάς.